Καλημερίζω τον πρόεδρο της Ένωσης Συνταξιούχων, τον κύριο Λενακάκη, για τις δύο πρώτες κουβέντες, διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη πλευρά, δηλαδή από την Διχάλα Φοινικιάς Αμαλάδων μέχρι εκεί και την Χριστομιχάλη Ξυλούρη, και ποια είναι η ταλαιπωρία του κόσμου και των οδηγών. Κύριε Λενακάκη, καλημέρα. Κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Αποφασίσατε απόψε όλοι εσείς που προανέφερα να συναντηθείτε με εξαιτίας των πολλών προβλημάτων. Μπράβο. Τα σωματεία που προαναφέρατε, η Ένωση Συνταξιούχων, το Συνδικάτο Οικοδόμων, η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων και το Συνδικάτο Γάλλων και Τροφίμων, και όχι μόνο, και άλλα σωματεία, αλλά και φορείς της περιοχής και κάτοικοι, πήραμε την πρωτοβουλία να αναδείξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και μας κάνουν τη ζωή πραγματικά δύσκολη, και μάχη των οικογενειών μας αλλά και των επιχειρηματιών ή των εμπόρων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Θα ήθελα να πω ότι τώρα και πάρα πολλά χρόνια το πρόβλημα υπάρχει, οξύνεται κάθε χρόνο γιατί προσθέτονται νέες δραστηριότητες στην περιοχή, με αποτέλεσμα κάθε μέρα το πρόβλημα επιδεινώνεται. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν κι εμείς μαζί με τους κατοίκους και τα σωματεία, ως εδώ δεν πάει άλλο. Πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας και πρέπει άμεσα πραγματικά να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν και τους εργαζόμενους αλλά και τους κατοίκους στην περιοχή. Τι εννοείται να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας? Εννοούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα, όπως προανέφερα, δεν είναι τωρινό. Είναι χρόνια και χρόνια. Με λύσεις πρόχειρες, με λύσεις του ποδαριού, το ξημένο αυτό πρόβλημα δεν λύνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι σε ώρες αιχμής υπάρχει το απόλυτο χάος. Είναι, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει, όπως και εσείς σωστά είπατε, από την Παπαδιάννη Σκουλάπ τη ΔΕΗ, η Χριστομιχάλη Ξυλούρη, το μπόουλινγκ, η παράδρομη του ΒΟΑΚ, συνεχίζει η Άγια Γιάννης Κωστός, Φοινικιά Αμαλάδες. Υπάρχει ένα τέλμα. Δεν κινείται φύλο. Δηλαδή πραγματικά και οι οδηγοί και οι κάτοικοι είναι στα όρια τους. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι το θέμα επήγει, πρέπει να παρθούν μέτρα. Τα σωματεία έχουν καλέσει τον πολιτικό, μηχανικό και επιστήμονα Ορφανό Στελιανό, που θα παρουσιάσει μία προμελέτη το βράδυ στις 7 η ώρα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Εκκλησίας του Αγίου Χωστού, στους κατοίκους, μια προμελέτη ενός σχεδίου που πραγματικά μπορεί να ανακουφίσει την περιοχή. Μάλιστα. Εσείς θα καταθέσετε μέσω αυτής της μελέτης τις δικές σας τις προτάσεις. Ρωτάω, έχετε κάνει κάποιες συναντήσεις ενδεχόμενα με την περιφέρεια Κρήτης να δείτε τι στην ευχή γίνεται εκεί, γιατί υπάρχει όλη αυτή η καθυστέρηση? Θα σας πω κάτι. Η περιφέρεια προσπαθεί με λύσεις αυτές, με τους κόμβους τους κυκλικούς και με τα περιοριστικά πλαστικά γύρω-γύρω εκεί. Η κατάσταση μετά που μπήκε και ο κόμβος ακριβώς στην αρχή της Φοινικιάς και των Μαλάδων, έχει επιδεινωθεί εντελώς η κατάσταση και για αυτούς που έρχονται και για αυτούς που πηγαίνουν. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι τρία σημεία κυκλικά. Το ένα, το οποίο είναι τρία σημεία κυκλικά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Να σας πω ένα πράγμα μόνο χαρακτηριστικό, ότι υπάρχουν κάποιοι στην περιοχή που πηγαίνουν στη δουλειά τους και επιστρέφουν στα σπίτια τους και νοικιάζουν το σπίτι στο Ιράκ και δεν μπορούν να πηγαίνουν. Να. Κατάσταση δηλαδή είναι εντελώς αφόρητη. Για να σας πω κάτι, κυρία Δουλγεράκη. Εμείς επειδή έχουμε ξανακάνει και το 2019 και το 2020 έχουμε ξανακάνει κινήσεις για την περιοχή γενικότερα, όχι μόνο για τον Άγιο Γιάννη το Χωστό, αλλά και την περιοχή του Νέου Κόσμου μέχρι τον Άγιο Γεώργιο. Η περιοχή είναι πραγματικά έχει εγκαταληφθεί. Δεν υπάρχουμε εμείς σαν περιοχή στα σχέδια για ανάπτυξη, για βελτίωση των συνδικών ζωής μας, για το δικαίωμα στον πολιτισμό, την καθαριότητα, το χώρο πρασίνου. Δεν υπάρχει στην περιοχή μια παιδική χαρά. Δεν υπάρχει ένας παιδικός σταθμός που υπάρχουν χίλιοι γύρω-γύρω ιδιωτικοί. Δεν υπάρχει ένα κέντρο υγείας σε όλα τα δυτικά του Ηρακλείου. Αυτά, σχολεία δεν υπάρχουν, είναι σε εγκατάλειψη όλα. Οι σκουπίδια παντού, φωτισμός δεν υπάρχει, πεζοδρομίες δεν υπάρχουν. Κίνδυνος για τα παιδιά μας, κίνδυνος για μας να περάσουμε από ένα δρόμο απέναντι σε ώρες αιχμής. Δεν περνούμε με τίποτα, δεν περνάς απέναντι. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή οι υπεύθυνοι, εγώ θα το πω,
αλλού κοιτάζουν. Δεν είναι το Ηράκλειο μόνο η πλατεία Ελευθερίας, το κέντρο και η παραλιακή. Υπάρχουν και γειτονιές που στενάζουν σε αυτή ακριβώς την κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω όλες αυτές τις παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λενακάκη. Πρόεδρος να σας πω δύο λόγια γιατί ακριβώς διεκδικούμε. Πείτε μου. Εμείς διεκδικούμε να προχωρήσουν άμεσα τα απαραίτητα έργα υποδομής, δηλαδή είτε αντιπλημμυρικά έργα είτε οτιδήποτε, να γίνει καθαρισμός των ρεμάτων του γιόφυρου, να γίνουν υποδομές, μεταφοράχη μετακίνηση, σύντρεφη και αποχέτευση, ελεύθερους χώρους, σχολεία και παιδικούς σταθμούς για ένα σύγχρονο δημοτικό οδικό δίκτυο με πεζοδρομήσεις, διαγραμμίσεις, σήμανση και φωτισμό. Ένα ΒΟΑΚ χωρίς διόδια, τη δημιούργια ανισόπεδων κόμβων, νέων γεφυρών στον Άγιο Άννη τον Κωστό και όπου αλλού. Όλα αυτά για πραγματικά για να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Αυτό είναι το Ηράκλειο για το οποίο διεκδικούμε τα καλύτερα. Που είναι οι πόλοι που μας μεγάλουν, σε που ζούμε, δραστηριοποιούμαστε. Αλλά δυστυχώς μας πονάει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λενακάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Λοιπόν. Το απόγευμα θα τα πείτε, 7 η ώρα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Εκκλησίας Αγίου Άννη Χωστού. Πάω στην περιφέρεια. Κύριε Συριγωνάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, καλή εβδομάδα και στους ακροατές. Τον ακούσατε τον κύριο Λενακάκη, στο μέτρο που σας αφορά και για αυτά που σας αφορούν. Για πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να τους δώσετε μια απάντηση. Σε ό,τι είπε ο κύριος Λενακάκης, έχει απόλυτο δίκιο. Σε όλα. Είναι διαχρονικά μια εγκαταλελειμμένη περιοχή. Δυστυχώς, ποτέ δεν είχε κάποιος τα προβλήματα που ταλανίζουν την περιοχή. Φυτέψαμε εκεί ένα βιοτεχνικό πάρκο, μια άναρχη δόμηση, δηλαδή εμείς πολεοδομήσαμε και μετά ψάχνουμε λύσεις, εισόδους και εξόδους. Και για το λόγο αυτό δημιουργείται αυτό το κυκλοφορικό χάος στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ξέρω τι χρόνο έχω, θα μου επιτρέψετε όμως, αν έχω χρόνο, να... διαβάσω... 5-6 λεπτά τα έχετε στη διάθεσή σας για να μας πείτε τι θα γίνει. Είναι αρκετά για να αναφέρω αυτά τα οποία θέλω. Για να πω ότι το ανέφερε και ο κύριος Λενακάκης ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Δεν είναι. Ας ανατρέξουμε ποιότερα με το που μου είπατε ότι θα είμαι στην εκπομπή. Μπήκα στην εφαρμογή η Google και τράβηξα 3-4 στοιχεία. 9 δεκάτου του 12. Στον Άι Γιάννη Χωστό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, έστριβε στον κόμπο προκειμένου να βγει στην εθνική σοβαρή κατάσταση βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Να σας ρωτήσω μόνο κάτι και συνεχίζετε. Ναι. Θεωρείτε ότι αντί πραγματικών απαντήσεων ότι είναι καλύτερο να όχι, πάτε από το 2012. Μία πολύ σύντομη αναδρομή ενός λεπτού. Το 13 σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον Άγιο Άννη Χωστό. 3 τετάτου του 18 νέο τροχαίο κοντά στον Άγιο Άννη Χωστό. Ένα τροχαίο κυκλοφοριακό στον Άγιο Άννη Χωστό. 20-12 του 19. Γιατί κάνει διακοπή, μετακινήστε. Το τροχαίο στον Άγιο Άννη Χωστό χτύπησε παιδάκι λαφριά στο κεφάλι 21-5 του 20. Τροχαίο μετήνωσε αυτοκινήτων στο Ηράκλειο στον Άγιο Άννη Χωστό 19 Αυγούστου του 20. Μποτιλιάρισμα κάθε μέρα στον Άγιο Άννη Χωστό του Νιοδηγή 9. Μα τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Πείτε μου από εδώ και κάτω τι γίνεται, κύριε Συριγωνάκη. Τι θα γίνει επιτέλους με τον Άγιο Άννη Χωστό και αναφέρεται στις αριστερές στροφές και στην παραβατικότητα. Τώρα προσέξτε. Δεν είναι, κομψό, δεν είναι κομψό αυτό που κάνω. Ταλαιπωρώ τον κόσμο και πιέζει και ο χρόνος. Αλλά προσέξτε, κάνει διακοπές η τηλεφωνική μας η γραμμή και το αποτέλεσμα είναι να μην σας ακούμε. Αυτό είναι το ζητούμενό μου. Να σας πάρω, να σας καλέσω εγώ. Αν δεν μετακινήσετε, αν είναι ασύρματο το τηλέφωνο. Είστε στο ιστογραφείο. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Ελάτε να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί δεν είναι ποιος τηλεφώνησε σε ποιον. Το ζητούμενο είναι να μας ακούει ο κόσμος. Από εδώ και κάτω. Τι γίνεται με αυτή την κατάσταση την εφιστάμενη. Λοιπόν, είναι μια περιοχή που διαχρονικά έχει προβλήματα. Εμείς από το 2019, από το 19, που είχαμε μια ολοκληρωμένη μελέτη Δοξιά τη λεγόμενη, που αφορά από την γέφυρα, μετά τη γέφυρα αμέσως μέχρι τον προφήτη, ένα έργο προϋπολογισμού 32 εκατομμυρίων ευρώ με 11 ισόπεδους κόμβους, ξεκινήσει διαγωνιστική διαδικασία. Πέρυσι το ξεκινήσαμε και κάναμε μια προσωρινή κατάσταση, μια προσωρινή λύση, το αυτό είναι προσωρινή,
με τους δύο κόμβους αυτούς. Σίγουρα δεν είχε σκοπό να λύσει το πρόβλημα. Πώς είναι δυνατόν όταν ένα συγκεκριμένος αριθμός αυτοκινήτων που αυξάνεται συνεχώς σε μια περιοχή χωρίς να μπει τσάπα, χωρίς να γίνουν διανοίξεις, να λύσει το πρόβλημα. Όμως αυτό το οποίο επέφερε η κυρία Δουλγεράκη είναι η νομιμότητα. Δεν υπάρχει παραβατικότητα. Δεν υπάρχουν αναστροφές, δεν υπάρχουν αριστερές στροφές και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Και το γεγονός αυτό, ως αποτέλεσμα, από πέρυσι το Μάιο που έγινε αυτή η προσωρινή λύση μέχρι και σήμερα, δεν έχουμε κανένα τροχαίο με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Τι θέλετε να πείτε, ότι η προσωρινή λύση θα παραμείνει? Η προσωρινή λύση επέφερε την νομιμότητα. Αυτό. Από εκεί και μετά. Περνάτε από την περιοχή, έχετε δει χρόνους, έχετε καταμετρήσει πόσος χρόνος χρειάζεται? Και βέβαια, είμαστε συνέχεια στην περιοχή. Από τα 15 λεπτά μέχρι τα 20 λεπτά είναι ο εγκλωβισμός. Και βλέπουμε και αναγνωρίζουμε και έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές την κατανόηση και την ανέχεια του κόσμου όσον αφορά τη χρονοκαθυστέρηση. Να σας πω κάτι, κύριε Συρηγονάκη, πείτε μου σας παρακαλώ, εάν αυτή θα είναι λύση, θα είναι προσωρινή λύση, και σας το λέω εντιμή, γιατί θα σας στείλω το λογαριασμό και θα σας πω πάμε σε ένα βενζινάδικο να μου βάλετε βενζίνη. Διότι για 20 λεπτά έκανα το εξής. Μπήκα σε αυτή τη διαδρομή ή όταν μπαίνω σε αυτή τη διαδρομή, ειδικά τις ώρες αιχμής, όπως λέει ο κύριος Λενακάκης, από τη Χριστομιχάλη Ξυλούρη μέχρι να περάσω το πρώτο κυκλικό, να πάω στο δεύτερο κυκλικό, να φτάσω στο τρίτο στη Διχάλα προς Μαλάδες Φοινικιά, να κάνω την αναστροφή και να ξαναγυρίσω τούμπαλιν πίσω, 20 λεπτά, πρώτη Δευτέρα θα σας στείλω το λογαριασμό της βενζίνης, αυτό. Κυρία Δουλγεράκη, αν με αφήσετε στα 5 λεπτά θα σας καλύψω πλήρως και δεν θα έχετε να κάνετε άλλες ερωτήσεις. Το καταλαβαίνουμε αυτό, επαναλαμβάνω, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι αυτό δεν πρέπει να λυθεί. Από το 19 έχουμε σκύψει στην περιοχή, είμαστε στην περιοχή και σκοπός μας είναι να βρούμε τη λύση. Έγινε λοιπόν, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός προϋπολογισμού 4.900.000 ευρώ για το κομμάτι αυτό από την γέφυρα μέχρι, ευελπιστούμε θα φτάσει μέχρι τον βιολογικό. Τι προβλέπει αυτός ο διαγωνισμός, αυτή η μελέτη? Η μελέτη λοιπόν αυτή προβλέπει τα 900 χιλιάρικα είναι για απαλωτριώσεις, γιατί προφανώς εκεί οι συμπολίτες μας έχουν περιουσίες που αυτές πρέπει να απαλωτριωθούν. Το στάδιο των απαλωτριώσεων που βρισκόμαστε τώρα, μπορώ να πω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Αν αυτό το μήνα ευελπιστούμε ότι θα ανακοινωθούν οι προσωρινές τιμές, έχει γίνει η εκτίμηση από γραφείο στην Αθήνα και θα ενημερωθούν οι συμπολίτες μας όσον αφορά τις απαλωτριώσεις. Επίσης, προϋπολογισμός 4 εκατομμύρια αφορά έργο. Τι είναι το έργο? Διαπλάτινση από τις δύο πλευρές με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, και με αντιπλημμυρικά απορροές των υδάτων, γιατί βλέπουμε εκεί με την πρώτη βροχή, εκεί ο τόπος μετατρέπεται σε λίμνη. Ο διαγωνισμός βρίσκεται στο πρακτικό 2. Είχαμε μία ένσταση όσον αφορά την ανάδειξη των αναδόχων, ο δεύτερος τον πρώτο, την κέρδισε ο δεύτερος και για το λόγο αυτό έχουμε καθυστερήσει λίγο. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι σε εκτέλεση μία μελέτη, μία εργολαβία. Ευελπιστούμε, παρά τα κολλήματα και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που είναι δεδαλώδεις και χρονοβόρες, ότι εν ευθέτω χρόνο θα επέλθει εκεί μία οριστική λύση που ευελπιστούμε, αν όχι λύση, θα βελτιώσει κατά 90% το πρόβλημα που υπάρχει και το αναγνωρίζουμε. Μέσα στο μυαλό μου είσαστε για το χρονοβόρες. Το χρονοβόρες τι σημαίνει, δηλαδή για πόσο θα ταλαιπωρείται ο κόσμος ακόμα? Δυστυχώς δεν μπορώ να πάρω ένα ανάδοχο να του πω ξεκινά τώρα. Στο πάνω κάτω πόσο το υπολογίζετε, ένα χρόνο ακόμα, 1,5 χρόνο ακόμα, 2,5 χρόνια ακόμα? Ακούστε, όχι τόσο, αλλά επειδή στο δημόσιο υπάρχουν οι ενστάσεις, υπάρχουν τα θέματα, υπάρχουν τα προβλήματα, εδώ βλέπουμε στις στροφές της πελαγίας που το έργο το εκτελεί το Υπουργείο, έχει καθυστερήσει 2 χρόνια. Γιατί υπήρχαν ενστάσεις. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, ευελπιστούμε. Ήδη κυρία Δουλγεράκη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και το γνωρίζουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ φορείς, ήταν αυτοσυμβούλιο εκεί, ήταν εγκατεστημένοι στην περιοχή, κάναμε εδώ μια συζήτηση. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται η μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΙΕ, της ΔΕΗ, του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας χρόνο και όποιος αντέξει, αυτό είναι. Δεν είναι θέμα όποιος αντέξει, ευελπιστούμε ότι δεν θα καθυστερήσει. Άμεσα θα κοιτάξουμε μετά τη μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΗ να ξεκινήσουν οι διαπλατύνσεις. Από αριστερά και δεξιά θα ανακοινωθούν
οι τιμές προς απαλωτρίωση εκτάσεων, να απαλωτριωθούν αυτά τα οποία πρέπει να απαλωτριωθούν για να γίνει εκεί ένα έργο που θα λύσει το κυκλοφοριακό. Κύριε Συρηγονάκη, διαχρονικά υπάρχει στην περιοχή. Η αλήθεια είναι όποιος αντέξει, πραγματικά όποιος αντέξει, μαζί όχι με τα δικά σας τα έργα, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα τα οποία είπε ο κύριος Λενακάκης, διότι είναι μια περιοχή που πραγματικά τραβάει πάρα πολύ μεγάλο ζόρε και οι κάτοικοι ταλαιπωρούνται αφόρητα. Έτσι, όπως τα είπατε κι εσείς πριν από λίγο, φυτέψαμε ό,τι ήταν να φυτέψουμε στην περιοχή, δεν πήραμε τις ρυθμίσεις, δεν κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε. Μιλάμε για το βιομηχανικό πάρκο και όλα τα υπόλοιπα, και το ζητούμενο είναι ότι σήμερα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Ας ακούσει λίγο και ο Δήμος, διότι καλά είναι τα λόγια, καλές είναι και οι υποσχέσεις, αλλά στα υπόλοιπα και στην πράξη εκεί κολλάμε και έχουμε αφήσει όλες τις γειτονιές του Ηρακλείου εκτός από το Σταυρό της πόλης να υποφέρουν δραματικά. Πολύ καλά τα είπε ο κύριος Λενακάκης. Συμφωνώ και εγώ μαζί του. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Συρηγονάκη. Καλημέρα σας. Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Συρηγονάκης.